Κύριε Γκουραμίδα! Κύριε Γκουραμίδα! Μάλιστα. Για περάστε, 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 παρακαλώ. Από εδώ, από εδώ, από εδώ. Μπράβο, για περάστε. Εδώ στην πολιτεία, παρακαλώ, καθίστε. Σας έχει βάψει η συνάδελφος μέσα, κύριε Γκουραμίδα. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Λέγομαι ΚΚ, Κωνσταντίνος Γκουραμίδας. Συγγνώμη αν έφαγα λίγα μπουκέτα εδώ από κάτω. Γιατί εκεί που πάρκαρε ο άλλος, του έκλεψα το ραδιοκασετόφωνο. Ναι, και με χτύπησε. Για μένα. Κύριε Γκουραμίδα, ένα λεπτό. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι, με τη σειρά του το πήρα. Δηλαδή, πρώτα δηλαδή, κάνεις δύο κλικ από το πλάι, πετάνε δύο ελασματάκια απ' έξω. Τώρα μπορώ να μιλήσω. Τσιμπά τα ραδιοκασετοφωνάκι. Βασική όμως προϋπόθεση είναι να μην σε δει. Με κάνανε νταούλι στα μπουκέτα, αλλά εντάξει, εγώ το έχω για μότο αυτό. Μπουκέτα ίσον ζωή. Δηλαδή με μια γροθιά, επειδή έχω φάει πάρα πολύ ξύλο και χαίρομαι γι' αυτό. Με κάνει καλύτερο άνθρωπο και το επιζητώ. Μπορεί κάποια κύτταρα να νεκρώνουν στο μπουκέτο, αλλά γεννιέται μια ελπίδα. Δηλαδή, να πω ότι είμαι σύμβουλος, επειδή θέλετε να γνωρίσετε τον κύριο Γκουραμίδα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Γκουραμίδας, μιλώ στον εαυτό μου αυτή τη στιγμή, είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας. Είναι life coach. Είναι, εντάξει, μπορώ σε χωράφια με τρακτέρ να κάνω πράγματα. Κόβω βάτα. Εσύ έχετε ένα πλάνο ως life coach, από ό,τι έχουμε καταλάβει, το οποίο λέγεται το άγγιγμα. Το άγγιγμα του Γκουραμίδα. Έτσι, σας το έστειλα το mail. Δεν θέλω να γελάνε οι συνεργάτες σας, είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Λέει, που κάνετε στον κόσμο το άγγιγμα του Γκουραμίδα, το πλάνο σας ποιο είναι. Δηλαδή, θέλω να μας δώσετε ένα παράδειγμα. Πώς μπορεί κάποιος να πορευτεί στη ζωή, ας πούμε. Πορεύεται στη ζωή. Λοιπόν, το πλάνο το δικό μου. Εγαλουχήθηκα ουσιαστικά κλέβοντας λεφτά από κάλαντα και κατάλαβα ότι μπορούμε να έχουμε το μέγιστο εύκολο κέρδος με τον λιγότερο δυνατό κόπο. Δηλαδή, εγώ όταν ο Σωτήρης και ο Χρήστος, οι συμμαθητές μου, είπαν τα κάλαντα, πήγαμε μια κουκούλα και τους απέσπασε τα χρήματα. Μάλιστα. Και πήρα εγώ το PlayStation τότε, τον γκρι. Αυτό εσάς δηλαδή είναι κάτι το οποίο σας βγήκε καλό, ας πούμε. Επειδή κλέβοντας τα πράγματα, ακούω ένα Ήτανε κάποιοι μανάβηδες και με είδανε ζωντανά και μου έκαναν. Οι κλωτσιές που έφαγα ήταν εκπληκτικές. Πραγματικά εκεί σκύρτησε κάτι μέσα μου. Μάλιστα. Δηλαδή στην πρώτη κλωτσιά στα πλευρά που μου έκοψε την ανάσα και μου έκανε εσωτερική αιμορραγία, γιατί πήγα νοσοκομείο. Αλλά τι έκανα, τα χρήματα τα είχα στην τσέπη. Πόσα βγάλατε δηλαδή που να αξίζει να πάτε νοσοκομείο? Λοιπόν, είναι σημερινά, γιατί ήταν με δραχμές όταν ξεκίνησε ο Γκουραμίδας, είναι σημερινά 19 ευρώ. Για 19 ευρώ πήγατε στο νοσοκομείο? Βεβαίως. Και έτσι κατάλαβα ότι μπορούμε να έχουμε ένα απαλό γλυκό κέρδος. Με πάρα πολλά μπουκέτα. Εσείς γενικά από μικρός, ας πούμε, με τους γονείς σας, τι. Απειλούσα τους γονείς μου. Okay. Όταν έμαθα ότι ο πατέρας μου έχει γκόμενα, πήγα και του λέω με ύφος μέσα, βάζω τα χέρια εδώ, ναι. Μπαίνω μέσα στο καφενείο, έπεσε πρέφα και του λέω ή μου δίνεις 30 ευρώ ή μαρτυράω τώρα ότι έχεις γκόμενα την κυρία Λίτσα από απέναντι από το μίνι μάρκετ. Και μου λέει, βούλωσε το στόμα σου. Όχι, λέω, δεν το βουλώνω το στοματάκι μου. Και μου τραβάει ένα μπάτσο που ακούστηκε έκο μέσα στο καφενείο. Πάγωσε ένας με την ξερή. Έτοιμα. Δίπλα. Πάει να κάνει ντάμα σπαθή ξερή και μένει εκεί. Και λέει, το είδες, τούδα. Και μου έφυγε, από τότε παρέλυσε η μία μου πλευρά. Μου το έδωσε το 30 ευρώ. Α, το τσιμπήσα το. Το τσιμπήσα το 30 ευρώ και από τότε κατάλαβα ότι αν δεν βρέξεις τον κόλο, δεν πιάνεις ψάρια. Αν δεν φας τον μπουκέτο, δεν έρχεται ζωή. Αν δεν σε κυλήσουν σε κατηφόρα, δεν ανεβαίνεις οικονομικά. Αν δεν σε δέσουν πίσω από φορτηγάκι με σύρμα. Α, ναι. Έχουν συμβεί τέτοιες εσάς. Με έχουν σύρει 30 ολόκληρα μέτρα. Από τότε δεν έχω δακτυλικά αποτυπώματα και αυτό με βοηθάει στα τμήματα. Δεν αναγνωρίζεται δηλαδή ο Γκουραμίδας, δεν έχει δακτυλικά. Με έπιασε τσιγκάνα και μου λέει να σου πω τη μοίρα σου και έφυγε τρέχοντας. Πέρασε για δαιμόνι, δεν ξέρω. Πήγε να πει τη μοίρα μου και είδε εδώ πέρα ένα κενό. Δέλτα πι είναι φραγμένο. Από το ξύλο που έχω φάει, γενικά έχω αναπτύξει. Το κορμί μου έχει αναπτύξει αντισώματα καταπληκτικά. Δεν έχω κόκαλο στη μύτη. Δεν ακούω από το ένα αυτή. Γιατί σε ένα πανηγύρι μου είχαν περάσει το κλαρίνο από τη μία πλευρά και βγήκε από την άλλη. Γιατί έκανα τον ηχολήπτη και δεν είχα ιδέα. Πήγε να βγει ο τραγουδιστής και έκανε. Τίποτα. Γυρίσαν σε μένα, δεν ήμουν ο Σωτήρης, ο φίλος τους, και με κάνανε τα όλοι. Μου βάλα, δεν μπορώ, τις μπακέτες, δεν θέλω να... Πήρανε αυτή η μπακέτα που λέγεται από την drums και μου την πέρασαν από τον κόλο.
Και λέω όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Είμαι θετικός και ανοιχτός σε όλα. Άρα αυτό είναι μυστικό. Άρα... Άρα το μυστικό σας life coach είναι να είσαι ανοιχτός γενικότερα. Πρέπει... Άρα το μυστικό σας life coach είναι να είσαι ανοιχτός. Να είσαι ανοιχτός. Αν είσαι ανοιχτός, μπορείς να αντιμετωπίσεις όλα τα προβλήματα που θα σου παρουσιαστούν στη ζωή. Κύριε Κουραμίδα, αυτά που λέτε λίγο επικίνδυνα πράγματα. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνα. Να σας πω κάτι, επειδή εμείς θεωρούσαμε ότι είχαμε ένα επιστήμονα ψυχικής υγείας σήμερα, ένα life coach, ένα κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Πάνω σε αυτό που λέτε, τι ώρα σηκώνεσαι να πας στην εργασία? 8 η ώρα. Εγώ δεν σηκώνομαι. Και όμως έχω χρήματα για να περνάω. Χρήματα έχετε? Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να βγάζω την ημέρα. Ήρθα εδώ, ξεκίνησα με ραδιο CD. Το κινητό σας μπορεί να έχει κλαπεί αυτή τη στιγμή που φορτίζει έξω σε Type-C. Α, μάλιστα. Όχι, μάλιστα, έχει συμβεί. Αυτό είναι το KK, Κωνσταντίνος Κουραμίδας. Αυτό δηλώνω δηλαδή στο... έχω και το site μου, kombinadoros.gr, όπου μπορείτε οι 10 πρώτοι να το πω, που θα βάλουν από 10 ευρώ και θα κάνουν την εγγραφή, θα έχουν βοηθήσει για να έχω βγάλει ένα κατοστάρικο. Αυτό λοιπόν λέμε, ότι ευκαιρίες υπάρχουν παντού. Αυτό για... είναι ένα ωραίο μήνυμα, θετικό, μπράβο. Θετικό δεν ξέρω. Τελειά, ας πούμε, παράδειγμα, όσο... ένα, θα ναι. Σας πω, μπαίνει σε φούρνο αλυσίδα μεγάλη. Εκεί δεν ξέρουν κανένας ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Μπαίνει μέσα και μπαίνει από την πλευρά του υπαλλήλου, με τα ψωμιά. Ναι. Παίρνει ένα μελικάκι, το χτυπάς. Και παίρνεις 2 φρατζόλες ψωμί και κάνεις «Δεν έχω πει να μην βάζουμε τόσο αλεύρι στο ζύμωμα!» Σιωπή. Μάλιστα. Και τσιμπάς 2 φρατζόλες ψωμί. Κύριε Κουραμίδα, τώρα με 2 φρατζόλες ψωμί... 2,40 και 2,40 παίρνεις το πολύ σπορο. Παίρνεις λίγο το πιο ακριβό. Γιατί ανοίγεις μετά, βάζεις μουστάρδα κέτσαπ μέσα και είναι το καλύτερο γεύμα. Ψωμί με μουστάρδα και κέτσαπ θα τρώμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν. Όταν θέλεις να αλλάξεις τη μοίρα που όρισαν οι γονείς σου για σένα, πρέπει μία εβδομάδα να τρως φρατζόλα, ψωμί, μουστάρδα, μπορεί και λίγο κέτσαπ, την άλλη πελβεντέρε και χαβιάρι. Έχει τα πάνω και τα κάτω. Μέχρι στιγμής έχω φάει 27 εβδομάδες ψωμί, κέτσαπ, μουστάρδα. Επίσης, να πω και αυτό για την προσωπική σας καθημερινότητα και επαφή με τους ανθρώπους. Εάν έρθει κάποιος και σας πει «Α, εγώ θέλω να τα πληρώνω όλα στην ώρα μου, 23 του μηνός είναι όλα πληρωμένα, μακριά. Είναι ή ανώμαλος ή παιδεραστής». Δεν θέλεις να μπλέκεις με αυτόν τον άνθρωπο. Εάν σας πει γιατί να τους πληρώσω αν δεν χρωστάς, δεν είσαι ζωντανός, αυτό τον κάνετε φίλο. Άνθρωπο που δεν χρωστάει, μακριά. Μακριά αν τα πληρώνει εσείς όλα. Εσείς αυτή τη στιγμή χρωστάτε σε πολλούς. Παντού. Χρωστάω σε όποιον έχει μούρι. Τη μεγαλύτερη μου και όμορφη γλυκιά, κονόμα μπάζα με ξύλο βέβαια, πολύ άσχημο. Την έχω κάνει σε μπουζουκερί, δεν χρειάζεται να πω. Όχι, όχι, όχι. Απλά φόρεσα λευκό πουκάμισο, μαύρο παντελόνι, ναι. Μαύρο γυλαικάκι. Και μου κάνει ένας... Λέω παρακαλώ, το λογαριασμό μου λέει. Κοιτάω, η σεβιτόρη ήταν αλλού. Κοιτούσαν κάποια κορίτσια, λέω είναι 580 ευρώ. Πάρε 600 μου λέει. Α, και κάνω, μα σας παρακαλώ. Όχι μου λέει, επιμένω. Λέω εντάξει, παίρνω τα 600, κάνω ότι πάω λίγο τουαλέτα. Και την έκανα με σπριντάκι. Μάλιστα, ωραία. Έξω από το μαγαζί. Και έτσι σε πόσα 600 ευρώ. Σε πόσα πάρα πολύ ξύλο, γιατί με βρήκαν από τις κάμερες από όμορα μαγαζιά. Τυπάει η πόρτα. Κατάλαβα τι είχε συμβεί, γιατί κοιτάω από το ματάκι και βλέπω έναν αφαλό. Δηλαδή χτυπούσε στην κορυφή της πόρτας. Μάλιστα, μάλιστα. Στην κάσα. Στην κάσα παραλίγο κι εγώ να βρεθώ. Μπαίνουν μέσα, μου λένε κάτι ακατάληπτα. Με λίγα λόγια θέλω να πω ότι 2 μέρες πέρασα πάρα πολύ ωραία στο Πορτοράφτη, γιατί με πήγαν εκεί, σε μια ειδική αίθουσα. Και είναι η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι μου αρέσει το BDSM και μου αρέσουν άγρια πράγματα όταν μου έβαλαν ρεύμα με μανταλάκια στο στήθος. Φυσικά δεν βρήκα. Το μυστικό είναι να μην δώσεις τα χρήματα. Ναι. Τα είχα σκάψει σαν λαμπεραντόρ σε μια αυλή. Από τα μπουκέτα στα μάτια βλέπω ελάχιστα. Μάλιστα. Σας βλέπω ασπρόμαυρους. Αλλά έχει και ένα ρομαντισμό γιατί είναι λες και είναι ταινία του 60 η δική μου ζωή. Ωραία. Η Κάλπικη Λύρα, η Λία του 16ου. Βλέπω κάποιες κινήσεις. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να, ειδικά αυτή την εποχή της ανέχειας, να έρθουμε ξανά σε επαφή με τους συγγενείς που έχουμε ξεχασμένους. Ειδικά αυτούς που μένουν μόνοι. Σε μακρινά χωριά. Δηλαδή, έχω έρθει τυχαία στη Μακρακόμη, στη Λαμία με τον νέο δρόμο, μια μισή ώρα. Έχεις ένα θείο σου, μα τι ρε παιδί μου, τι έγινε. Τυχαία είμαι εδώ για μια δουλειά, δεν υπάρχει δουλειά. Πας σε αυτούς τους ανθρώπους και λες,
Πρώτα μου δίνετε βενζίνη και 200 ευρώ και μετά θα σας τα πω όλα τι έχει συμβεί. Τι, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Και σου λένε τι εννοείς, να πάω τουαλέτα. Δίνεις κιόλας γιατί έχεις κάνει τόσο δρόμο. Με το οξυγόνο το εντεράκι αρχίζει και χαλαρώνει. Συγγνώμη, τους παίρνεις λεφτά, τους πιστολιάζεις και τους χέζεις κιόλας. Αν έχεζα μόνο, δεν θα λέγανε ήρθε και μας έχεσαι. Και έφυγε.